Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Γεια σας. Εσείς με ποιον είστε, με τον Κουμουτσάκο ή με τον Άδωνη? Εμείς είμαστε με τους Έλληνες. Και οι Έλληνες φωνάζουν καιρό τώρα ότι, παιδιά, ξυπνήστε. Δεν υπάρχει προσφυγικό ζήτημα. Υπάρχει λάθρομεταναστευτικό ζήτημα. Κύριε Μιλωνάκη, σας μεταφέρω τη δήλωση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky πριν από λίγο, όπου είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι από τον Εύρο δεν περνάει κανείς. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος, το οποίο το μετέφερε και ο Αντώνης Ωραή λίγο πριν από λίγο, εχθές ο κύριος Κουμουτσάκος είπε ότι έχουμε 200% αύξηση στους μετανάστες, τέλος πάντων, στις ροές μεταναστών. Μην τρέπεστε να το πείτε, παιδιά. Όχι, εγώ το λέω. Μετανάστες είναι. Εγώ δεν κάνω κρίση, ούτε σας λέω τι θα λέτε, αλλά αυτό το οποίο γίνεται στην πατρίδα μας, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει. Το παραμύθι έχει τελειώσει τον κόσμο. Έχει τελειώσει την Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ακούστε να δείτε. Σήμερα ο Άδωνης και προχθές στον Αντένα. Ήμουν στον Αντένα. Λίγο πριν βγω στον αέρα, παρακολουθούσα που είχαν τον Άδωνη σε ζωντανή σύνδεση από το Υπουργείο. Και ξαφνικά, ενώ όλα μέχρι εκείνη τη στιγμή κυλούσαν ρολόι, πετάει ο Άδωνης ότι υπάρχει μια εισβολή, ότι το θέμα πλέον δεν είναι, είναι καθαρά μεταναστευτικό, δεν είναι προσφυγικό, ότι οι προσφυγικές ροές είναι ελάχιστες, της τάξης του 7-8%, το είπα ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, δεν τα λέω εγώ. Εμείς τα λέγαμε χρόνια, αλλά κανένας δεν άκουγε και μας λέγανε αυτοδεξιούς, ρατσιστές, ξενοφοβικούς. Ξέρετε το επεισόδιο που έγινε προχθές με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, τον Νίκο τον Παπαναστάση, ο οποίος καταφερθήκε απρεπώς, απρεπέστατα και χωρίς λόγο, εναντίον του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και για την Ελληνική Λύση, και μέσω του Προέδρου είπε ότι η Ελληνική Λύση είναι ένα ξενοφοβικό, ακροδεξιό, ρατσιστικό κόμμα. Είναι απίστευτα τα οποία συμβαίνουν. Η προπαγάνδα πρέπει να σταματήσει. Η ασυλία των αριστερών πρέπει να σταματήσει μέχρι εδώ. Το πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει και μεγαλώνει. Ο Εύρος δεν είναι ασφαλής. Σας το λέω εγώ. Δεν είναι ασφαλής. Το λέμε. Κάθε μέρα το λέμε. Κύριε Μιλωνάκη. Παίρνουν από εκεί κόσμο. Πώς έρχονται, ρε παιδιά, στην Αλεξανδρούπολη και από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη δεν ζείτε. Βλέπετε τι γίνεται εκεί πέρα. Κύριε Μιλωνάκη, να σταματήσω μόνο σε ένα σημείο από αυτά τα οποία μας λέτε. Όταν λέτε αριστεροί, αυτές τις μπουρδες, οι φερόμενοι ή αυτοκαλούμενοι αριστεροί τις λένε ή έχει γενικευτεί το πρόβλημα. Γιατί κάπου έχω αρχίσει να μπερδεύομαι και εγώ δεν ξέρω τώρα τι είμαι, αριστερός, δεξιός, κάτι είμαι, αλλά δεν ξέρω τι είμαι. Αυτοτιτλοφορείται στην Ελλάδα ο καθένας, κατά το δοκούν. Αυτοτιτλοφορείται και πείτε μου ότι δεν είναι έτσι. Ποιος είναι αριστερός? Λοιπόν, εγώ σας λέω τι λένε τα κόμματα. Τα κόμματα, αλλά... Πώς αυτοτιτλοφορούν, ναι. Πολύ σοβαρό. Ότι είναι γενικευμένο το φαινόμενο. Δηλαδή, ντρέπεται η Νέα Δημοκρατία, ή μάλλον μέχρι χθες και ακόμα σήμερα. Μην κοιτάτε, μόνο ο Άδωνης ο Βορύδης ψιλομουρμουρίζουν αυτά τα οποία λέμε εμείς, και οι υπόλοιποι τώρα σιγά σιγά θα πάρουν το δεδομένο ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλάει για μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό, ότι υπάρχει εισβολή και θα μιλάμε για λαθρομετανάστες. Και θα αλλάξει η ρητορική τους. Θα αλλάξει η ρητορική, ήδη το βλέπετε ότι έχει αλλάξει. Ναι. Το βλέπετε και στο Sky ακόμα. Σήμερα δεν μιλάγανε για προσφυγικό. Μιλάγανε για μεταναστευτικό. Τελείωσε αυτό, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο πλέον. Ναι. Είναι ξεκάθαρο, αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός. Τελείωσε. Τι άλλο να πούμε τώρα. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον, θα σας πω κάτι το οποίο είναι και είδηση. Συμφωνία η οποία είχε γίνει, να ξέρετε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για την επαναπροώθηση των λάθρομεταναστών, έτσι, λέει το εξής. Το έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Πιέστηκε, λέει ότι πιέστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάθε μετανάστης, ο οποίος δεν είναι πρόσφυγας, προσέξτε, κάθε λαθρέος δηλαδή, λαθρομετανάστης, απλώς, απλά, θα τα πούμε ελληνικά, ο οποίος έρχεται στο νησί, στη Μυτιλίνη, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κόρ και τα λοιπά, και φεύγει από εκεί, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, και φεύγει από εκεί προς την ενδοχώρα, δεν θέλω να κάνω τώρα, να το μεταφέρω στην ενδοχώρα. Σωστά. Δεν έχει το δικαίωμα η Ελλάδα να τον επαναπροωθήσει στην Τουρκία. Αυτό σας το λέω, διότι είναι αυτό το οποίο δεν έπρεπε να έχει υπογραφεί με καμία δύναμη. Και όμως έγινε. Και τώρα τι θα κάνουνε, θα μεταφέρουν, όπως λένε οι ίδιοι δηλαδή, θα μεταφέρουν
20.000, 15.000 σε πρώτη φάση προς την ενδοχώρα, θα τους διασκορπίσουν, όπου οι περιφερειάρχες δέχτηκαν άλλη ανοησία αυτό, να βάλουν κέντρα κράτη και μάλιστα ανοιχτού τύπου, γιατί οι ατακτικοί του τύπου δεν έχουν μιλήσει ακόμα που θα μπουν, έτσι. Κέντρα κράτη ανοιχτού τύπου, hot spot δηλαδή, κέντρα φιλοξενίας, όπως θέλετε πέστε. Δίπλα σε τοπικές κοινωνίες. Δίπλα στο κοινωνικό ιστό, δίπλα στο κοινωνικό ιστό, βλέπε καραβόμηλος και η αντίδραση που υπήρχε. Και πολλά άλλα, κύριε Μιλωνάκη, και πολλά άλλα αντίστοιχα hot spot. Βάλετε παράδειγμα στο Κυρκής, εκεί στα... έχουν φύγει στην Καβάλα κτλ. Έχει φύγει, αυτοί οι οποίοι ήρθαν πριν δύο χρόνια, δεν είχαν πει για λίγους μήνες θα τους κρατήσουν και θα φύγουν. Έχει φύγει κανένας. Ακόμα εκείνοι. Όχι μόνο εκείνοι, ακόμα ενδυναμώνονται κιόλας. Μπαίνουν κι άλλοι. Άρα, σε λίγο η πατρίδα μας θα αφελινιστεί. Αυτό θα γίνει. Γι' αυτό φωνάζουμε. Αυτό πάντα ενοχλούσε. Γιατί είμαστε ρατσιστές. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Συνάδελφε, τουλάχιστον στη δημοσιογραφία, αυτό ενοχλούσε πάντα κάποιους και το πέτυχαν. Δυστυχώς. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλωνάκη. Να είστε καλά, θα τα παρακολουθούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλά, ευχαριστούμε πολύ.